είναι θελόντριες και κάθε Μπράβο σας, καταπληκτικό, μπράβο σας. Δεν πειράζει. Πρέπει να σας πω κάτι. Εγώ ξέρω από συσίτια, διότι στη Βοστόνη το 1988 δούλευα κάθε Σάββατο, βοηθούσα εθελοντικά. Το Σάββατο ξυπνούσαμε επί ένα χρόνο, 3 το πρωί, και πήγαινα στη Δυτική Βοστόνη και φτιάχναμε φαγητό για τους άπορους. 12 την Κυριακή τελειώναμε για να καθαρίσουμε και όλα, οπότε και το έκανα για ένα χρόνο. Οπότε συγχαρητήρια, γιατί είναι, αυτό είναι κάτι που το έχω εγώ στη ψυχή μου, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι έργο το οποίο πρέπει να το δείχνουμε προς τα έξω. Είναι παράδειγμα για όλους, γιατί ο εθελοντισμός για μένα είναι το νούμερο ένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε συγχαρητήρια. Μπράβο, γι' αυτό. Οπότε παίρνουν ένα από τους, βάζετε ένα από το καθένα. 3 κομμάτια βάζουμε και την πίτα. Και αυτό σας τα φέρνει τις πίτες από διάφορα. Εσείς τα φτιάχνετε ή σας τα φέρνει κιόλας? Όχι, τα καταστήματα εδώ πέρα της περιοχής, ότι φέρνουν εκεί. Αυτό είναι για εσάς ένα δωράκι. Εγώ την έχετε. Τέλεια. Τέλεια, μου φαίνεται πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Τα είναι όλα σκοπικά. Ωραία. Μίλα δυνατά, Κατρίνα, πες πράγματα. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1942, ναι, από τον Αλέξανδρο Γκανιάτζο, ο οποίος ήταν καθηγητής θεολόγος από το Μεσολόγιο και ήρθε να υπηρετήσει εδώ στην Πτολεμαϊδα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Ξεκίνησαν έτσι δειλά-δειλά με συζήτια, βοηθούσαν τον κόσμο και στο υπόλοιπο φιλανθρωπικό έργο. Είχαν συστηθεί ομάδες που επισκέπτονταν ασθενείς τότε στα σπίτια. Ναι. Και ομάδες παρηγοριάς σε όσους θλιβωμένους είχαν ανάγκη. Με τον καιρό τα συσίτια σταμάτησαν, όμως παρέμεινε το υπόλοιπο φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου. Η παροχή ατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε απόρους, επισκέψεις στα νοσοκομεία, σε φυλακές, στους σεισμόκριτους εδώ στα Βρεμενά. Λειτουργούσαν καθηγητικά μαθήματα, γινόταν δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Λόγω οικονομικής κρίσης και ο κόσμος ζορίζεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι τα λειτουργικά έξοδα. Χρειαζόμαστε 1.500 ευρώ το μήνα για να λειτουργήσουμε, οπότε από εκεί ξεκινάμε. Από τρόφιμα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Θα βγει, αλλά το θέμα είναι να βγει αυτοδύναμος για να κάνει σωστά τη δουλειά. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι θα βγει, το ξέρουμε ότι θα βγει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το έχω δει και στην Κιβωτό, ας πούμε, που πάω και βοηθάω και αυτά. Μου λένε τα λειτουργικά έξω, το ρεύμα είναι τεράστιο. Είναι ένα τεράστιο κόστος. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Απλώς όταν πήγα και ρώτησα, μου είπαν ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Δεν θέλω να δεσμευτώ ότι θα τα καταφέρω, αλλά θέλω να το προσπαθήσω. Αυτό μας φτάνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί συνήθως μου αρέσει να τα κάνω. Ό,τι λέω καταρχάς το κάνω. Γι' αυτό είπα ότι θα προσπαθήσω. Γιατί έχω αρχίσει ήδη και το κοιτάω και το ψάχνω. Οπότε μπορεί να κάνουμε κάτι, αλλά σίγουρα, αυτό που σίγουρα θα κάνουμε είναι να ζητήσουμε κάποια βοήθεια για τα λειτουργικά έξοδα από εταιρείες ή από ανθρώπους, να κοιτάξουμε και λίγο πρώτα την περιοχή και μετά... Τελειώσατε! Τελειώσατε!